Στις διεργασίες του 30ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΤΕΦΑ στην Κομωτινή συμμετέχει και ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδος, ο Έλληνας Ότορε Χάγκελ. Ο μεγάλος προπονητής τιμήθηκε από πολλούς φορείς της περιοχής της Κομωτινής, ενώ μάλιστα τιμήθηκε κατά τη διάρκεια των διεργασιών του συνεδρίου. Ja, bin ich natürlich geehrt, freue mich sehr und bin ja jetzt mit dem Herrn Doktor gekommen, um das morgen uns beide so verhalten können, dass wir hier freudige Tage haben. Είναι μεγάλη τιμή για αυτόν, λέει, που του γίνεται αυτή η τιμή από το Πανεπιστήμιο και χαίρεται πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Και χαίρεται που θα περάσει τρεις μέρες στην Κομωτινή ή εδώ κοντά μας, ας πούμε. Μάλιστα, σε ερώτηση του ένα τσάνελ για τον μεγάλο άθλο του 2004 της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου, ο Ότορε Χάγκελ τόνισε πως πρέπει αυτό κάποια στιγμή να επαναληφθεί. Ja, die Erinnerungen sind ja stark geblieben, weil ich auch mit den Jungs immer noch in Verbindung bin und das, was wir damals hier vor 18 Jahren erreicht haben, beziehungsweise in Portugal, das ist eine einmalige Geschichte. Und man wird das so leicht nicht wiederholen können. Ich hatte früher eine Mannschaft vor 18 Jahren, eine erstklassige Generation, aber die ist im Moment nicht da. Ich hatte eine Generation vor 18 Jahren, die war erste Priorität und konnte mit den Menschen να πετύχει αυτόν τον άθλο. Είναι κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα. Εύχεται να έχουμε ξανά μια τέτοια επιτυχία σαν Έλληνες και τη σημερινή ομάδα τη βλέπει ότι πάει καλά, αν και δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με την ομάδα σήμερα.